14.000 νέοι πληστηριασμοί αναμένονται μέσα στους επόμενους 10 μήνες με μια συνολική αξία κινήτων 1,35 δισευρώ, ενώ η συνολική αξία κινήτου είναι στα 109.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, από την συλλογή των δεδομένων, προκύπτει ότι είναι μικρό το ποσοστό των πληστηριασμών που καταλήγουν επιτυχώς, φτάνοντας κοντά στο 13%. Είναι ενδεικτικό ότι τους τελευταίους 18 μήνες από τα 95.906 κινήτα που έχουν βγει στο ηλεκτρονικό σφυρί αξίας 11,5 δισευρώ, μόλις τα 13.000 έχουν καταλήξει επιτυχώς με μια συνολική αξία που αντιστοιχεί σε 1,5 δισευρώ. Παρατηρείτε τους τελευταίους μήνες ότι τα funds, τα λεγόμενα funds, δηλαδή οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, οι εταιρείες δηλαδή που έχουν αναλάβει την διαχείριση των απαιτήσεων από εταιρείες που έχουν αγοράσει τα δάνεια των τραπεζών, έχουν επιδοθεί στην έκδοση διαταγών πληρωμής εις βάρος των οφειλετών, με αποτέλεσμα να έχουμε την έκδοση πάρα πολλών διαταγών πληρωμής. Πολλές από αυτές τις προσβάλλουμε βέβαια με τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο. Δεν πετυχαίνουμε βέβαια πάντοτε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής ή την αναστολή της, με αποτέλεσμα να επισπεύδονται μετά ή να επισπεύδεται η υπόλοιπη διαδικασία, δηλαδή να πηγαίνουμε σε πληστηριασμό. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των πληστηριασμών που καταλήγουν επιτυχώς, αφού το ευρύ κοινό δεν συμμετέχει εύκολα, και αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους. Καταρχάς, το ταμπού ότι υπάρχει γύρω από την όλη διαδικασία. Δεύτερον, στο θέμα της χρηματοδότησης, δεδομένου ότι ο δυνητικός αγοραστής θα πρέπει να έχει άμεσα διαθέσιμα τα χρήματα. Και τρίτον, στο ότι ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά με λεπτομέρειες το κινητό. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι δάνεια τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια, τα πιο πολλά από αυτά. Αφορούν και ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη και δεν το πέτυχαν. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα δούμε, ένα γενικότερο ζήτημα, το οποίο θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί πλέον και ίσως αργότερα σε πολιτικό ίσως επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2020 μέχρι και σήμερα έχουν βγει συνολικά 148.000 προγραμματισμένοι πληστηριασμοί με μια συνολική αξία στα 18,3 δισευρώ, ενώ η μέση αξία κινήτου είναι στα 128.000 ευρώ. Οι πληστηριασμοί που έχουν καταλήξει επιτυχώς αντιστοιχούν μόλις σε 19.200, νούμερο που αντιστοιχεί στο 12,9% επί του συνόλου.